μας να πούμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυρο Κάστρου στα 102,5 FM. Να πούμε κι όλοι στον χώρο, να πούμε στη για μας να τα πιούμε. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στον χώρο, να πούμε κι όλοι στον χώρο, να πούμε στη για μας να τα πιούμε. Καημένα τα παιδιά. Οχο! Yes.
χορό. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM και στην ελληνική νομερωτική ψυχαγωγική εκπομπή. Και εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα από τις 6:15 μέχρι τις 8 παρέα με τα θάνατα. Η πρώτη κατραγούδια με τα πολυφωνικά μας, με τους κλαρινοπαίκτες μας και τις μελωδίες τους που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε στο όνομα Αργυροκάστρου και ευρύτερα. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας. Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που κάνετε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας και να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του Facebook αυτή την εκπομπή. Σήμερα είναι Παρασκευή και 18 Μαρτίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε περάσει 77 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5:30 λεπτά και έδεσε στις 17:36 πρώτα λεπτά. Σήμερα η μέρα του φροντιστή, Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Μην κοιμάστε πολύ, ας λέμε Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Να κοιμάστε καλά όμως. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Μετά το πρώτο πολυφωνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 από τον πολυφωνικό όμιλο του χωριού Τσαούση, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε με την Ειρήνη Τιλιώτη. Μια θερμή καλησπέρα στο για τις πρώτες μας καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Παπά αλλά και στη Βικτωρία για την Μπεζάτη που μας καλησπέριζουν. Εκείνο να παγαπούσα
πασέ, καυσέ με. Δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω τη ζωή μου. Ας με χτύπωσε κύρα μερνός, τόσο ήρθα από προβούσα. Μου πήραν αυτήν αγκαλά, εκείνο να φάγα πούσα. Εκείνο να φάγα πούσα. Πάνω στο κορμί μου, μη με λύπασε, καύσε με. Δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω τη ζωή μου. Αν με χτύπωσε κεραυνός, τόσο δεν θα πω πούσα. Μου πήραν αυτήν αγκαλά, εκείνο να φάγα πούσα, εκείνο να φάγα πούσα. Συνεχίζουμε με την Άννα την Κάτση, φίλες και φίλοι. Thank you.
Μια τρίμη καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Σοκολάκι που μας καλησπερίζει. Από το Βαγκαλιάτι, φίλες και φίλοι, ανεβήκαμε πάνω στο Πογόνι, κατεβήκαμε Σιδηρόπολη, αλλά ανεβήκαμε ξανά πάνω στην Άνω Δωροπολή τώρα με το Σφύρο τον Πράσο στο κρύο νερί. Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Στέφανο το Ράφτη, που μας καλησπέριζει. Κρύο νερί, φίλες και φίλοι, να κατεβούμε πιο κάτω, να πάμε στη Φραστανή και στην Ευγενία Τσακαπυραλή και γιορτάζει η Παναγία. Yo estaba
το γλέντι. Σου λίγα απλά το γλέντι. Είμαστε τώρα φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα 18 Μαρτίου. Σαν σήμερα το 1821 οι Πετμεζέ επιτίθενται κατά των ανδρών του Τούρκου διοικητή των Καλαβρίτων Αρναούτογλου στην περιοχή Παλαιοπύργου και τους αποκλείουν στους τρεις οχυρούς πύργους της πόλης. Σαν σήμερα το 1900 εδρύεται στο Άμστερνταμ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Άγιαξ. Σαν σήμερα το 1921 στρατεύματα με κεφαλής τον Τρότσκι καταστέλουν την εξέγερση των αυτών της Κροστάντης. Σαν σήμερα το 1926 ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών με πρωτοβουλία του καθηγητή αστρονομίας Δημητρίου Αιγινίτη. Σαν σήμερα το 1962 Γαλλία και Αλγερία συμφωνούν να τερματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες με την υπογραφή της συνθήκης του Εβιάν Λίγιο Αλγερινός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας που κράτησε 7 χρόνια και κόστησε τη ζωή σε 350.000 ανθρώπους. Σαν σήμερα το 2010, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προειδοποιεί ότι ίσως η Ελλάδα να μην επιτύχει τους στόχους της με πιθανή την πρόσφυγη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμένοντας ωστόσο σε ευρωπαϊκή λύση. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, φίλες και φίλοι. Ενώ εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τους Χάονες. Oh.
Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο τον Νίκο να πούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Ευάγγελο τον Λιούλιο, αλλά και στον Κυριάκο τον Παλάνο που μας καλησπερίζουν. Θέλουμε καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας τον Μπάμπη του Ράφτη που μας καλησπερίζει. Ωραία, τον αυτό φεγγαράκι, ωραίο.
θέλουμε καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας το Σταύρο τον Μπάρκα που μας καλησπέριζει. Και εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μετά τον λόγο τον Νίκου να πάμε στον Βαγγέλη τον Κυριάζο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάικ τον Πόλιο που μας καλησπερίζει, ενώ συνεχίζουμε εμείς με την παγώνα την Αθανασίου. Γιατί παντρεύτηκες
γιατί πατρέ. Γιατί παντρευτείκε εκείνος πάγαμο, όχ εκείνος πάγαμο. Θα πάω στη ξενίτια, θα πάω στη ξενίτια, θα πάω στη ξενίτια να βρω τη λησμόνια, ό, να βρω τη λησμόνια. Αυτά λοιπόν από την Πάγων Αθανασίου, φίλες και φίλοι. Να πάμε λιγάκι στο Δήμο Δερόπολης. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίδανα, φίλες και φίλοι, χρηματοδοτεί την κατασκευή του Κέντρου Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών των Κοινωνικών Ομάδων στο χωριό Δερβιτσάνη του Δήμου Δερόπολης. Στο πρώην σχολείο, φτιάχνεται το πρώην σχολείο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο που λέμε. Εκεί θα υπάρχει και ένα κατάστημα το οποίο θα πουλάει τα είδη των ευπαθών ομάδων που θα φτιάχνουν και θα πουλούν εκεί. Στην επένδυση αυτή ο Δήμος Δερόπολης επελέγει ανάμεσα στους 40 Δήμους στις χώρες που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 95% της επένδυσης θα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα υπάρχουν και γραφεία για τις ευπαθείς ομάδες, θα δοθούν και γραφεία για τις ευπαθείς ομάδες. Αυτά από τον Δήμο Δερόπολης, από την επένδυση, φίλες και φίλοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι από την Ένωση Βουθρωτού. Ένωση Βουθρωτού, λοιπόν, είμαι Μανούλα και πονώ. Μανούλα και πονώ, πονώ για τα παιδιά μου.
τούτο με εδώ τον κόσμο. Καλησπέρα σε φίλη μας την Κατερίνα την Ταΐ που μας καλησπερίζει και συνεχίζουμε εμείς με την Αντρομάχη την Ηλία. Να γυρίζεις και μάλλον να γυρίζεις.
Συνεχίζουμε εμείς φίλες και φίλοι με την Ελληνιδή μου και ένα καράβι έρχεται. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο τον Τζουπάλη που μας καλησπέριζε. Επισημάναμε και ψες φίλες και φίλοι στην ψεσινή μας εκπομπή για όλους εσάς που έρχεστε στο Αργυρόκαστρο αλλά και εκεί στα χωριά σας να μην παραμελείτε τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Έφτασαν και στο Αργυρόκαστρο τα πρώτα κρούσματα με την Όμικρον 2. Η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που είναι πιο επιθετική και πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες. Γι' αυτό δεν πρέπει, ανεξαρτήτως που έχουν χαλαρώσει τα μέτρα, δεν πρέπει να παραμελούμε. Όταν χρειάζεται να φοράμε και τη μάσκα μας, κυρίως στους ηλικιωμένους, αλλά ως ηλικιωμένοι, φίλες και φίλοι, δεν έχετε κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, καλά είναι να την κάνετε για να έχετε μεγαλύτερη προστασία και από την μετάλλαξη της Όμικρον 2. Θα συνεχίσουμε εμείς φίλες και φίλοι το πρόγραμμά μας μετά την Ελένη τη Δήμου και να καταδέρχεται με τον Χρήστο τον Νάτσι. Απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα λοιπόν και Χρήστος Νάτσις. Και να γλεντήσει και να περάσει ωραία. Απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα. Να βγει και να γλεντήσει και να περάσει ωραία. Παρέα καλώς όρισες, καθίστε για να πιείτε. Σας δίνουμε και τη σειρά και στο χώρο να μπείτε. Παρέα καλώς όρισες, καθίστε για να πιείτε. Σας δίνουμε και τη σειρά και στο χώρο να μπείτε. Μουσική.
τα κλαρίνα με τα βιολιά τα δέντια. Θα παίξουν προβολήσια για να βρείτε στα κήπια. Απόψε τα κλαρίνα με τα βιολιά τα δέντια. Θα παίξουν προβολήσια για να βρείτε στα κήπια. Ευχαριστούμε άνθρωποι και να μας συμπαθάτε. Έχουμε τέτοια στην καρδιά, μη μας παρεξηγάτε. Ευχαριστούμε άνθρωποι και να μας συμπαθάτε. Έχουμε τέτοια στην καρδιά, μη μας παρεξηγάτε. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι. Πολυφωνικό τραγούδι από τον Πογόνι. Εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με τον Σωτήρη τον Κούντη, ενώ υπολείπουν ακόμα 45 περίπου λεπτά μέχρι τις 8 είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, με τα πιλωτικά μας και με τα πολυφωνικά μας. Ήπειρος αγάπη μου γλυκιά, μάνα λεπέντο γένα, γάζεις κορίτσια και παιδιά που είναι ένα και ένα. Ήπειρος λεβέντο γένα, Ήπειρος λεβέντο γένα, λοιπόν, και Σωτήρης Κούντης. Κι αν με πειράνε τα ξένα,
Θεσσαλής μόνο εσένα. Ήπειρος περηφάνη, χώματα δοξασμένα, όσο αγαπώ τη μάνα μου, αγάπησα και εσένα. Ήπειρος λεβέντο γεννά, εσύ με γέννησες και εμένα, κι αν με πειράνε τα ξένα, Θεσσαλής μόνο εσένα. Ήπειρος περηφάνη, χιλοτραγουδισμένη, σε βγάλα μας προπρόσωπη, σ' όλη την οικουμένη. Θεσσαλής μόνο εσένα. Ήρθε μια μικρή δασκάλα λοιπόν, φίλες και φίλοι, Κωνσταντζή μας. Μάνα, απόψε η δασκάλα σπίτι μας θα κινηθεί, να με μάθει που δεν ξέρω διόλου αριθμητή. Δέκατο χρόνο το μαύρο σπίγε ένα δημοτικό, κι αν δεν έφευγε η δασκάλα δεν θα τελώνα κι εγώ.
αυτά λοιπόν με τη μικρή δασκάλα, φίλες και φίλοι, τον Κώστα τον Τζιμ. Να πούμε ότι, να περάσουμε λιγάκι ξανά στο Δήμο Δερόπολης, να δούμε ότι στο Δήμο Δερόπολης, φίλες και φίλοι, λειτουργούν περίπου 200 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι περισσότερες είναι μικροεπιχειρήσεις. Όσον αφορά την πληρωμή των τοπικών τελών και φόρων, από τις 200 επιχειρήσεις μόνο 15, σε 15 υπάρχουν προβλήματα μη πληρωμής όλων των φόρων. Όπως βλέπετε, πάντα οι υδροπολίτες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Όλες λοιπόν οι επιχειρήσεις, σε σύγκριση με τι γίνεται στους άλλους δήμους, η Υδροπολή είναι από τους καλύτερους, μπορεί να πούμε, δήμους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων από τις επιχειρήσεις, τις μικροεπιχειρήσεις αλλά και τις άλλες επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με τον Μίμη τον Κώστα, και θα φύγω σε άλλη χώρα. Στον μικρό το Θεοφάνη, που έγινε κάπως μεγαλύτερος τώρα, φίλες και φίλοι. Λεμονιά
με το μαντιά του Τζάτη και κλώσσα τα πουλιά. Δεν μας έβγαλες κανένα. Σοβαλά ένια, μπορ, σοβαλά ένια, σοβαλά ένια, δεν τα βγάλες σωστά. Σοβαλά, βρέα τα ένα, δεν μας έβγαλες κανένα.
Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας, ενώ υπολείπονται ακόμη περίπου 24 λεπτά με τον Αντέο τον Τριαντάφυλλο. Τώρα που θα αναπτύξει να βγάζει τη μοσχοβόλια που σύ έχεις αφήσει. Ωχ, λεβέντη φίλε Μερακλή, στον Άρη που γυρίζεις, σαν βλέπεις τα ακρινά γελάς, ο γένιο και να τα κλείσεις. Περήφανεται λυκάνη ψυχή απ' την ψυχή μου, στα σου στο πιο ψηλό σκάλι, και άκου την ευχή μου. Ωχ, λεβέντη φίλε Μερακλή, στον Άρη που γυρίζεις, σαν βλέπεις τα ακρινά γελάς, ο γένιο και να δακρύζεις. Λεβέντη φίλε Μερακλή, στον Άρη που γυρίζεις, σαν βλέπεις τα ακρινά γελάς, ο γένιο και να δακρύζεις. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε και τους χυμαριώτες όπου και αν βρίσκονται με ένα πολυφωνικό τραγούδι από την όμορφη Χυμάρα. Thank you.
για όλο εμάς που έχουμε καλή καρδιά, φίλες και φίλοι, και παρακολουθούμε αυτή την εκπομπή. Όσοι έχουν καλή καρδιά και Παντελής Γιώκας. Το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, από τον Κωνσταντίνο τον Καλόγερο, το αφιερώνω στον τακτικό ακροατή της εκπομπής μας, τον Γιάννη τον Κουτζούπα από το Ζερβάτι, ο οποίος ξέρω που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί. Κωνσταντίνος Καλόγερος λοιπόν, και ποταμό μου, ποταμέ μου. Άιδε ποταμέ ματάκια μου, ποταμέ μορ ποταμέ. Αρχινάς και κυματίζεις, αρχινάς και κυματίζεις, ποτάμε ποτάν γεμίζεις.
πάρε με ματάκια μου, ποτάμι, μόνο ποτάμι. Πάρε με στα κύματα σου, στα κοκογυρίσματα σου, άιντε πάρε με στα κύματα σου, στα κοκογυρίσματα σου. Ματάκια μου, ποτάμι, μωρό ποτάμι. Να έρχονται οι ξανθιές να μπαίνουν, μαύρο μάτες να λευγαίνουν, άιντε μαύρο μάτες να λευγαίνουν. Να έρχονται οι ξανθιές να μπαίνουν. Και με το λιώσανε τα χιόνια λιώσανε από την κομμανία Verdi, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε απόψε την εκπομπή μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 4 το απόγευμα. Τότε να έχετε όλοι σας ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Μην ξεχνάτε, στην Αλβανία είναι τετραήμερο αργία, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, Δευτέρα μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού. 4 μέρες λοιπόν, όλη η δημόσια διοίκηση αργία. Εμείς πάντως θα είμαστε και τις 4 μέρες εδώ για να περνάμε ωραία μαζί.